κάνει καλές επιλογές. Όλοι οι προπονητές που. Γιατί εγώ δίνω πραγματικά πολύ μεγάλη βάση στο θέμα του προπονητή. Νομίζω όλοι μας προπονητές, ο καθένας με τα συν και τα πλην, ήταν επιτυχημένοι. Δηλαδή και ο Ντράγκαν, ο Σάκοντα και ο Σωτήρης Μαλούπλους, επειδή του δώσαμε την ευκαιρία, και ο Γιούρι, ο Σντόφτς, και ο Λούκα Ομπάγκη, και ο Λίας τώρα. Νομίζω ότι από όλους ο οργανισμός ΣΑΕΚ κάτι πήρε και ωφελήθηκε. Γιατί το κοτσάσμα που είχε, ας πούμε, ο Ντράγκαν στο 100% απαιτεί έναν άνθρωπο ο οποίος, θυμάμαι, είχαμε βάλει ένα χόλτερ με κάποιες εξετάσεις στο Σάκοντα και σε αγώνα το οποίο ήμασταν μείον 17, συν 17, που όλοι είχαμε πάει από 200-50, είχε μια flat γραμμή, 62 σφιγμούς, 40 λεπτά. Και είπα, ο γιατρός, αυτό είναι ιατρικό θαύμα. Και να μπορέσει κάποιος λοιπόν να πάρει αποφάσεις, όταν, γιατί προφανώς το θα ανεβάσει πίεση, θα ανεβάσει σφιγμούς, προφανώς και η αιμάτωση των κεφάλων θα είναι τόσο καλή και προφανώς θα συγχυστείς και θα κάνεις κάποια λάθη. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να κρατάει την ηρεμία του σε τέτοιες στιγμές, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Γι' αυτό και ήταν, είναι, θεωρώ, καλύτερο coach που είχαμε ποτέ. Νομίζω η απουσία του Ολυμπιακού από το πρωτάθλημα αδυνατίζει συνολικά το πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, ένα μεγάλο μας ανταγωνιστής, ένα μεγάλο μπραντ με πάρα πολλούς οπαδούς και σίγουρα η παρουσία του αναπαφίζει συνολικά το πρωτάθλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν λάθος του Ολυμπιακού αυτή η απόφαση, γιατί ήταν δηλαδή η απόφαση που πήρε ο ίδιος ο Ολυμπιακός, ο ίδιος ο οργανισμός, να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αν συνεχιστεί αυτό, θα του στοιχήσει και στην ανταγωνιστικότητα αλλά και σε επίπεδο και στους οπαδούς του. Απ' την άλλη, προφανώς, όποιος επενδύει στο μπάσκετ, γιατί είμαστε λίγοι αυτοί που βάζουμε χρήματα στο μπάσκετ, είναι χρήσιμος. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν επενδύσει εκατομμύρια στην ομάδα τους και νομίζω θα έπρεπε να ξανασκεφτούν αυτή την απόφαση του να αποχωρήσουν εθελοντικά από το πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ ότι, και μιλάω τώρα για τη δικιά μας την ομάδα, όσο και αν είχα το αίσθημα της αδικίας, όσο και αν αισθανόμουν ότι δεν μου αρέσει κάτι ή αδικούμε σε ένα παιχνίδι, δεν θα γύριζα ποτέ την πλάτη στην ομάδα. Το στοιχείο λοιπόν της έκπληξης δεν υπάρχει πλέον. Ξέρουμε ότι αυτή είναι. Αυτή η 11. Από αυτούς τους 11, σε ποσοστό 90% οι 4 είναι στο Final Four. Άρα ανακυκλώνουμε τους ίδιους προπονητές, τους ίδιους παίκτες και την ίδια νοοτροπία. Άρα στερούμε τον αθλητισμό το βασικό πλεονέκτημα της έκπληξης. Γεράσουμε και να βρεθεί μια λύση. Η ευρωπαϊκή συμμετοχή για μένα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της μπόνους, της επίτευξης των στόχων στο εθνικό πρωτάθλημα. Είναι μια επιβράβευση, όπως σημαίνει στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο έχουμε ένα πετυχημένο μοντέλο. Δεν χρειάζεται να φέρουμε τον τροχό, αρκεί να το αντιγράψουμε. Δεν μπορεί η ευρωπαϊκή συμμετοχή να είναι κλειδωμένη και εγγυημένη σε βάθος δεκαετίας για κάποιες ομάδες. Δηλαδή τώρα ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην Α2 και πέσει στην Ευρωλίγα. Δεν αγωνίζεται καθόλου στο πρωτάθλημα και πέσει στην Ευρωλίγα. Θεωρώ ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή πρέπει να είναι αποτέλεσμα μπόνους της επιτυχίας σε εθνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι, για μένα υπάρχει ένα ηθικό ασυμβίβαστο ιδιοκτήτη ομάδος και πρόεδρο της ΕΟΚ. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι πρόεδρος ΕΟΚ και να ελέγχω την ΚΕΤ, τη διαιτησία, τους διαιτητές. Ακόμα και αν δεν είναι νομικό ασυμβίβαστο, θεωρώ ότι υπάρχει ηθικό ασυμβίβαστο μεταξύ ιδιοκτήτη ομάδος και πρόεδρου της ΕΟΚ. Εκεί βλέπω ένα ασυμβίβαστο. Βλέπω και ένα δεύτερο. Θυμίζω ότι ο Προμηθέας αγωνίζεται στο EuroCup. Είναι μια διοργάνωση η οποία είναι απέναντι από τη FIBA. Η ΕΟΚ είναι μια από τις ενώσεις της FIBA. Εκεί βλέπω και ένα δεύτερο ασυμβίβαστο, πως κάποιος που συμμετέχει σε μια διοργάνωση μιας ιδιωτικής λίγκας, όπως είναι η εταιρεία που τρέχει την Ευρωλίγκα στο Λουξεμβούργο, η ΕΚΑ, πως θα συμμετέχει σε μια ομοσπονδία η οποία ανήκει στη FIBA, που συμμετέχουν οι εθνικές ομάδες. Βλέπω δηλαδή δύο ασυμβίβαστα. Η ΕΟΚ στο τέλος της ημέρας, αν το αναλύσουμε, έχει το κομμάτι των εθνικών ομάδων, τις υποδομές και τη διαιτησία. Νομίζω ότι όλος ο Καυκάς όμως γίνεται για διαιτησία. Δεν νομίζω ότι κάποιος θυμώνει για το αν οι έφηβοι ή οι παίδες θα παίξουν ή θα καταχρησούν ένα τίτλο. Ίσως μια λίστα ήταν κάποια στιγμή διαιτησία, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, να έρθει στη Λίγκα, στον ΕΣΑΚΕ.
να έχουν μεγαλύτερες απολαύσεις οι διαιτητές, ίσως να είναι και επαγγελματίες. Ο σχεδιασμός μας ήταν να είμαστε φέτος προς το τέλος του πρωταθλήματος για τα play-offs. Δυστυχώς, γραφειοκρατικές διαδικασίες έχουν πάει λίγο πίσω. Εκτιμούμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία με την κυβέρνηση. Και σε αυτή την περίπτωση πλέον θα μπούμε στο νέο γήπεδο με τη νέα αγωνιστική σεζόν. Να περιμένουμε κάποια καταλαβική έκπληξη στο τέλος της περίοδου, όπως π.χ. το όνομα του Σασαγωτά. Όπως σας είπα, το μοντέλο το δικό μας είναι προπονητοκεντρικό. Οπότε αυτές τις αποφάσεις τις αφήνουμε και τις συζητάμε με τον προπονητή. Αλλά για να αφήσουμε και λίγο να σας εντριγκάρω και λίγο, υπάρχει σκέψη να δούμε βέβαια πώς θα πάμε στο BCL και αν η ομάδα μας θα αποκριθεί στο Final Four. Υπάρχει σκέψη να ενισχυθούμε σε συγκεκριμένη θέση. Σε ό,τι αφορά τον Ντούσαν, και αυτό είναι μια απόφαση που θα πάρει ο προπονητής. Σίγουρα πάντως υπάρχει η δικιά μας δέσμευση να τελειώσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.